Είναι ξημερώματα Πέμπτης. Ο 50χρονος δολοφόνος κινείται σε κεντρικό δρόμο στο Μενίδη, εκεί όπου δευτερόλεπτα αργότερα θα σκοτώσει την πρώην σύντροφό του. Στο αποκαλυπτικό βίντεο ντοκουμέντο, ο δράστης βλέπει τη 40χρονη να πλησιάζει. Φοράει καπέλο για να μην τον αναγνωρίσει και τρέξει να σωθεί. Η Αναστασία, η οποία φοράει λευκό μπουφάν, περπατάει ανυποψίαστη. Ξαφνικά τον βλέπει μπροστά της και σταματά. Εκείνος πλησιάζει απειλητικά, βγάζει το μαχαίρι από την τσέπη του μπουφάν του και τη δολοφονεί με 15 μαχαιριές. Στο δρόμο κυκλοφορούν αυτοκίνητα, ενώ οι περαστικοί παγώνουν από το αποτρόπαιο θέαμα. Λίγη ώρα πριν το φωνικό κενό ήταν αποφασισμένος να δώσει τέλος στη ζωή της εν διαστάσεις συζύγου του, ο αντίστακτος δολοφόνος ατάραχος εμφανίζεται να βγαίνει από το σπίτι του για να πετάξει τα σκουπίδια. Στην τσέπη του μπουφάν του είχε κρυμμένο το μαχαίρι που λίγα λεπτά αργότερα θα χρησιμοποιούσε για να σκοτώσει τη μάνα των παιδιών του. Και ενώ η Αναστασία είχε καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος είχε συλληφθεί 3 φορές για ενδοοικογενειακή βία, ο 50χρονος κυκλοφορούσε ελεύθερος. Μάλιστα, είχε το θράσος την τελευταία φορά να απειλήσει ξανά την πρώην σύζυγό του να μην εμφανιστεί στο δικαστήριο, γιατί αλλιώς θα την σκότωνε. Έτσι, η 40χρονη στις 8 Μαΐου δεν πήγε στη δικαστική αίθουσα. Την έχει απειλήσει πολλές φορές ότι δεν πήγε στο δικαστήριο, ότι ήθελε να το σκοτώσει. Το συγκεκριμένο τραγικό περιστατικό είναι μία εξαιρετική αφορμή για να ξαναδούμε το νομοθετικό πλαίσιο στην ενδοοικογενειακή βία. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στο Open, τόνισε ότι είναι καθήκον της φυσικής ηγεσίας της δικαιοσύνης να γίνει έρευνα για τυχόν λάθη στη διαχείριση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Να δούμε αν τι συνέβη στην συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να γίνει από την πολιτική ηγεσία ή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αποτελεί καθήκον της φυσικής ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο δράστης θα δικαζόταν με τις νέες διατάξεις του ποινικού κώδικα για την ενδοοικογενειακή βία που έχουν τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαΐου. Οι δικαστές είχαν τον ποινικό φάκελο του 50χρονου και γνώριζαν για την κακοποιητική του συμπεριφορά, εξηγεί η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου. Στη δικογραφία που σχηματίζει το τμήμα, είτε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, είτε το αστυνομικό τμήμα, υπάρχει αντίγραφο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που φαίνεται τουλάχιστον όσον αφορά την ελληνική αστυνομία, το ποινικό του παρελθόν. Κακοποιητικός ήταν και με τα παιδιά του ο κατηγορούμενος. Υπήρξε και κακοποιητική συμπεριφορά μεμονωμένα σε βάρος του κάθε παιδιού. Και συγκεκριμένα, λεκτική ψυχολογική βία, υπήρξε και κακοποίηση σωματική. Ο δράστης τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.